Τώρα, Αμπέρι, η Δευτέρα είναι. Ξέρεις ότι τη Δευτέρα έχουμε καθιερώσεις. Ανοίγουμε την αγροτική ατζέντα. Βεβαίως. Κοντά μας ο καλός συνάδελφος ο Χριστόφορος ο Παπαδάκης. Θα μιλήσουμε όμως για τον κτηνοτροφικό κλάδο σήμερα. Τα σοβαρά προβλήματα. Εδώ μαθαίνουμε ότι επιστρέφει και ο εφιάλτης με τα πανωτόκια. Όπα. Αμέ. Τα πανωτόκια. Αυτή είναι μια υπόθεση που την είχαμε χρόνια πριν. Ξυπνάει όμως για άλλη μια φορά αυτός ο εφιάλτης. Σε μια μάλιστα περίοδο πληστηριασμών, σε μια περίοδο που έχουμε φαινόμενα γεγονότα πληστηριασμών σε βάρος όλων των επαγγελματικών τάξεων στη χώρα μας. Με νέα λοιπόν ραβασάκια, αυτός ο εφιάλτης επιστρέφει με νέα ραβασάκια που στέλνει σε αγροκτηνοτρόφους της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας βεβαίως. Αυτή τη φορά ο ίδιος ο ειδικός εκαθαριστής της πάλι ποτέ Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος. Αυτοί λοιπόν οι δανειολήπτες ανήκουν στις κατηγορίες εκείνες των αγροτοκτηνοτρόφων που δεν είχαν ενταχθεί το 2004 στον περίφημο νόμο για τα πανωτόκια, παρότι πληρούσαν την προϋπόθεση του διπλάσιου του αρχικού κεφαλαίου. Ήταν ο νόμος του 2004, ήταν το άρθρο 39, από το οποίο η εγκύκλειος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος εξαιρούσε τότε δύο κατηγορίες αγροτοκτηνοτρόφων, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Εκείνους που είχαν στο μεταξύ υπαχθεί σε ρύθμιση με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και εκείνους που είχαν ενταχθεί σε μια άλλη κατηγορία, τους αλληλόχρεους λογαριασμούς, δύο κατηγορίες που η ίδια η Αγροτική Τράπεζα στην εγκύκλειό της είχε εφεύρει ουσιαστικά, τουλάχιστον αυτό αποδείχθηκε μέχρι σήμερα, αφήνοντας έξω πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος μέχρι και σήμερα πραγματικά ταλαιπωρείται. Μάλιστα από τότε έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία με δικηγορικά γραφεία του Ηρακλείου να κάνουν χρυσές δουλειές, αλλά και τους αγρότες να μην έχουν άλλο δρόμο, αφού πολιτικά ποτέ δεν δόθηκε η υποσχόμενη λύση. Μάλιστα πρωτόδικα η τότε Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, η πρώην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, έχανε τις δίκες, αφού οι προσφυγές στηρίζονταν στο άρθρο 39, παράγραφος 5 του νόμου 3259 του 2004, που αναφέρει το συνολικό ύψος της οφειλής δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο ή για τους αγρότες το διπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου. Χριστόφορε, βάλε μία ανωτελεία. Να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Παναγιώτη Πεβερέτο. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Κύριε Πεβερέτε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στον Χριστόφορο που μιλάμε συνεχώς και σε εσάς και σε όλη την Κρήτη. Καταρχήν, θα ήθελα να δώσω συλληπιτήρια, γιατί συγκινήθηκα με αυτό που λέγατε πριν για ένα νέο παιδί, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και σε όλη την Κρήτη, και να σταματήσει αυτό το κακό. Να μην φεύγουν ζωές, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων που τους χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά σήμερα. Βέβαια, να είστε καλά. Πείτε μας λοιπόν τώρα, κτηνοτροφικός κλάδος, πάρα πολλά τα προβλήματα. Να δώσω μια εικόνα, όσο σύντομα μπορώ, για την κατάσταση σήμερα της κτηνοτροφίας, αλλά και γενικότερα, αλλά της κτηνοτροφίας. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε μείωση των τιμών γάλακτος, ιδιαίτερα εγωπρόβιου, από 1,60 που ήταν στην υπηρετική Ελλάδα και όπου μπορεί και παράγεται φέτα, αλλά και από 1,30 περίπου, 1,25-1,30 στην Κρήτη και στα νησιά, εκτός της Μυτιλήνης, οι τιμές αυτές αυθαίρετα και χωρίς κανένα λόγο μειώθηκαν από τους βιομήχανους αρχικά και ακολούθησαν και τα τυροκομεία μετά τα μικρά, στο 1,45 με 1,50, ο μέσος όρος είναι 1,47-1,48 στο πρόβιο, και στο κίνδυνο έπεσε από το 1 ευρώ στα 90-92 λεπτά. Ένα χτύπημα δηλαδή στο εισόδημα του παραγωγού. Δεύτερον, έχουμε μείωση των κοινοτικών επιδοτήσεων με βάση τη νέα ΚΑΠ, η οποία ξεκίνησε το 2023 και θα τελειώσει το 2027, άντε 28-29 παίρνει 2 χρόνια παράταση, με αποτέλεσμα η μείωση αυτή να κυμανθεί από 25% έως και 50% για πολλούς από τους κτηνοτρόφους, αλλά και από τους αγρότες. Γιατί καταργήθηκε η πράσινη επιδότηση χωρίς να ρωτήσουν, χωρίς να διαβουλευτεί το Υπουργείο,
όχι το σημερινό Υπουργείο, ο κύριος Αβγενάκης, αλλά οι προηγούμενοι αυτού, εδώ και 1,5 χρόνο, και επιβάλλανε τα οικολογικά σχήματα, τα οποία είναι τόσο άθλια που δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτά σχεδόν καθόλου, για να αντικαταστήσουμε την επιδότηση από την πράσινη επιδότηση που ήταν περίπου το 38-40% της συνολικής άμεσης επιδότησης. Δηλαδή τι ποσοστό το κτηνοτρόφων μένει απ' έξω από τα σχήματα αυτά? Γιατί ποσοστό μιλάμε? Γιατί δεν μπορούν να εφαρμοστούν έτσι πως τα φτιάξανε μόνοι τους οι γραφειοκράτες, χωρίς να ρωτήσουν και να κάτσουν μαζί με εμάς, όπως κάναμε σε κάποια άλλα θέματα που δώσαμε λύσεις σε επιτροπές στις οποίες συμμετείχαμε. Και έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση γι' αυτό, και ιδιαίτερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα λέει ο κύριος Αβγενάκης ότι θα καταθέσουν τροπολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξουν, να γίνουν πιο ευέλικτα κτλ. Αλλά από το 25. Δεν γίνεται. Θα χάσουμε δηλαδή αυτή την επιδότηση, που δεν ήταν για να πάμε στα μπουζούκια, ήταν για να αγοράσουμε ζωοτροφές. Δινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια για να μπορέσουμε να τα φέρουμε βόλτα, να ταΐσουμε τα ζώα μας, να αρμέξουμε κτλ. Και την ίδια ώρα έχουμε και το φαινόμενο αυτό που αναλύσαμε προηγουμένως, κύριε Πεβερέτε, καλησπέρα και από μένα. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν με τα αγροτικά πανωτόκια, με τα νεότερα χρέη των κτηνοτρόφων, που δέχονται βροχή τα ραβασάκια σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη βεβαίως. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, μπορείτε να μας πείτε? Το τρίτο είναι οι καταστροφές στη Θεσσαλία, στον Εύρο, στη Ρόδο, στην Εύβοια κτλ, όπου χαθήκαν πάνω από 100.000 εγωπρόβατα, 6-7.000 βοηδοί και 20.000 χοιρινά. Αλλά τα εγωπρόβατα είναι το κλειδί που σημαίνει μείωση της παραγωγής γάλακτος. Υπολογίζουμε, επειδή η Θεσσαλία παράγει 200.000 τόνους περίπου γάλα εγωπρόβιο, θα χάσουμε γύρω στους 20-30.000 τόνους από εκεί. Και, παραγωγή φέτας και τυροκομικών, αυτό τι σημαίνει, κύριε Πεβερέτε? Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μείωση της παραγωγής φέτας. Αν υπολογίσουμε ότι φέτα φτιάχνεις με 4 κιλά γάλα, 70% πρόβιο και 30% γίδινο, στην υπηρετική Ελλάδα και στη Λέσβο μόνο επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται στα Ιόνια νησιά, στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι, και δεν είναι μόνο αυτό, και αν θα φύγουν, δεν ξέρω πώς θα μπουν στο παιχνίδι αυτοί οι συνάδελφοι, γιατί χάσανε και τα μακριά τους σε πολλές περιπτώσεις και τα λοιπά, αν θα ξαναμπούν ειδικά οι νέοι να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή, τουλάχιστον αυτό που τουλάχιστον εγώ λαμβάνω, με παίρνουν τηλέφωνο από εκεί, πολλοί ψάχνουν να βρουν να φύγουν άλλοι για Γερμανία και τα λοιπά. Τέταρτο μάλλον, είναι αυτό που με ρωτήσατε. Τι γίνεται με τα φανς, τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, τι γίνεται με όλο αυτό το παιχνίδι, ένα στημένο παιχνίδι που ευνοεί τις τράπεζες καταρχήν, πολύ περισσότερο τα φανς και τα σέρβιερ που είναι εδώ πέρα για τα αποκριτές τους, να το πούμε έτσι, οι εταιρείες τέλος πάντων οι οποίες εξυπηρετούν τα φανς, και αναμένουμε πληστηριασμούς σε ένα μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων και των άλλων βέβαια ανθρώπων, είτε είναι επαγγελματοβιοτέχνες, είτε είναι ό,τι δουλειά κάνανε που δεν μπόρεσαν να τα βγάλουν πέρα με τα μνημόνια, να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, και περιμένουμε πληστηριασμούς. Και αγωνιζόμαστε και γι' αυτό, είναι ένα από τα αιτήματα που έχουμε. Τι ζητάμε εμείς, τι λέμε εμείς? Καταρχήν για τα δάνεια της παλιάς αγροτικής τράπεζας, κατά τη γνώμη μας πρέπει να διαγραφούν. Γιατί? Αυτά ήταν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80% και 20% θα πλήρωνε ο παραγωγός σε μια διαχρονικότητα. Το δημόσιο απέφυγε να αναλάβει την ευθύνη του με πίεση των Ευρωπαίων, γιατί αν αναλάβει, γιατί δεν είναι μόνο τα δάνεια αυτά η εγγύηση για τους αγρότες και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους, είναι λίγα τα ποσά για μας, γύρω στα 3 δισεκατομμύρια, αλλά είναι άλλα που είναι της Ολυμπιακής, εταιριών που έχουν κλείσει και τα λοιπά, και φτάνουν στα 20 δις, και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά θα τα φορτωθείτε στο χρέος.
και δεν προχωρήσανε να λάβουν την εγγύηση. Ζητάμε λοιπόν διαγραφή αυτών των δανείων και δεύτερον, και όχι να έρχεται η ροή η εταιρεία που έχει αναλάβει εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος να απειλεί με πληστηριασμούς και να ζητάει, ακούστε, για 30.000 δάνειο να ζητάει 128.000. Και τώρα τελευταία, πριν λίγες μέρες, έκανε μια πρόταση σε κάποιους στη Βόρεια Ελλάδα και σε κάποιους αγελαδοτρόφους στην υπόλοιπη Ελλάδα να τους διαγράψει τόκους και επιτόκια και να πληρώσουν το κεφάλαιο που πόσο είναι δεν ξέρουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων σε 6 μήνες ή το πολύ σε 1 χρόνο αυτοί που δεν έχουν μεγάλες εγγυήσεις. Mm-hmm. Δεν γίνεται δηλαδή, να σας πω, ένας βοοτρόφος εδώ στο νομό μου, στην Αργολίδα, ναι, ο οποίος κοστάει 230.000 ευρώ, του λένε δώσε 140.000 σε 6 μήνες και τελειώσαν. Πού να τα βρει ο άνθρωπος? Πού να τα βρει? Ένα πληστηριασμός, αλλιώς πάμε σε πληστηριασμούς. Για τα υπόλοιπα δάνεια, τα κόκκινα, που είναι πολύ κτηνοτρόφοι, χιλιάδες, το 80% των κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα των νέων, αυτών που έκαναν επενδύσεις και δεν μπόρεσαν να βγουν πέρα μετά τα μνημόνια, που κλείσαν οι τράπεζες, που πάθαμε αυτό που πάθαμε, εμείς λέμε να διαγραφεί το 80% αυτών των δανείων, τόκι και κεφάλαιο, και να πληρώσουμε το 20% σε 15 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν δάνεια τα οποία τα πούλησαν οι τράπεζες στα funds, τα πούλησαν, δεν έχουν εισπράξει τίποτα ακόμα, mm-hmm, όταν τα funds θα πάρουν οι τράπεζες, και όλα υπολογίζουμε από τα 100 δισεκατομμύρια που είναι περίπου αυτά, οι τράπεζες θα πάρουν τα 10, αν τα πάρουν τα funds αυτά, είτε με πληστηριασμούς είτε με τέτοια, και τα υπόλοιπα να πληρωθούν σε τέτοια. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τη δημιουργία μιας τράπεζας η οποία θα πάρει από τα funds τα δάνεια αυτά και θα μας φωνάξει μετά να κάνουμε τη ρύθμιση επί των ποσοστών που τα πήραν τα funds. Τα funds πόσο τα αγόρασαν σε εισαγωγικά αυτά τα δάνεια? Από 3% αυτά που δεν είχαν μεγάλες εγγυήσεις μέχρι και 20%. Μην να δώσουμε ένα κέρδος 10%, mm-hmm, και να τελειώνει η ιστορία. Έτσι γι' αυτό μιλάμε για το 20%. Τελειώνει η ιστορία να μπορέσουμε και να μην μας πάρουν τα σπίτια μας, για τα οποία ζητάμε ακατάσχετο για όλους, όχι μόνο για μας, για όλους τους ανθρώπους. Mm-hmm. Η μοναδική κατοικία, η πρώτη κατοικία να είναι ακατάσχετη. Και όπως η στάθμη μας και τα χωράφια μας εμάς. Γιατί αυτά είναι τα εργαλεία της δουλειάς μας, αλλιώς θα φύγουμε. Ε, βέβαια. Πάντως, συνεχώς έχουμε δικαστικές αποφάσεις, κύριε Πρόεδρε, και πρόσφατα είχαμε μια δικαστική απόφαση που δικαίωσε πάλι τους ομάδα κτηνοτρόφων στην υπόλοιπη Ελλάδα, που είχε προσφύγει αυτή η ομάδα πάλι για το θέμα των πανορδοκίων. Δηλαδή, συνεχώς βγαίνουν αποφάσεις τόσα χρόνια και δεν βλέπουμε καμία πολιτική όμως λύση να δίνεται. Με συγχωρείς, Χριστόφορε, άμα μπλέξεις με τα δικαστήρια. Πέραν των χρημάτων που πρέπει να έχεις μια τσέπη γεμάτη για να κάνεις ανακοπές, να κάνεις τέτοιο αν προχωρήσουν σε πληστηριασμό στα δικαστήρια που πάνε από αναβολή σε αναβολή και τα λοιπά, δεν ξεμπλέχεις. Χρειάζεται νέος νόμος. Δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτό το νέο νόμο? Τι λένε τα άλλα κόμματα? Για ρωτήστε τι λέει. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει το ΠΑΣΟ? Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πριν με τον Τσίπρα μέχρι το 60% διαγραφή. Μέχρι. Γιατί μέχρι το 60%? Πόσο αγόρασαν τα funds? Τόσο να μας τα πουλήσουν εμάς με ένα κέρδος μικρό. 10% τους φτάνει. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Τι λένε τα άλλα κόμματα? Να πάρουν θέση και να πιέσουν την κυβέρνηση να μην μας ξεσπιτώσει. Γιατί από τη μία μεριά λέει θα δώσω στα πλαίσια και των προβλημάτων του δημογραφικού που έχουμε και τα λοιπά στους νέους βοήθεια να πάρουν σπίτια, και απ' την άλλη αφήνει τα φάρς να μας πάρει τα δικά μας. Κατανοητό, Πρόεδρε, κατανοητή η κραυγή αγωνίας. Αλίμονο. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Βέβαια, θα ήθελα να συμπληρώσω, ναι, στα προβλήματα η ζημιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής, η μεγάλη αυξομοίωση των θερμοκρασιών στην Κρήτη,
χάθηκαν φέτος πάνω από το 30%, 35% των αρνιών. Αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε, Πρόεδρε. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα ή ήταν ένα φαινόμενο μόνο εδώ στο νησί μας? Αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο. Χάνουμε το ζωικό κεφάλαιο, Πρόεδρε. Και αν χάσουμε το ζωικό κεφάλαιο, χάνουμε την κτηνοτροφία γενικότερα. Να σας πω κάτι. Εδώ χρειάζεται το εξής. Είπα πριν η τιμή του γάλακτος που έπεσε. Πόσο πληρώνει ο καταναλωτής σήμερα για τα τυριά που αγοράζει? Από την πέτα μέχρι, μέχρι τις γραβιέρες και τα λοιπά. Ναι. Ποιος κερδίζει από αυτή την ιστορία? Όταν, να σας πω ένα νούμερο. Όταν εμείς έχουμε 1,64 είναι το μέσο κόστος για την παραγωγή ενός κιλού γάλακτος. Ναι. 1,64 το έχουμε βγάλει, το έχουμε δημοσιεύσει, δεν υπήρχε αντίλογος. Και πουλάμε το γάλα τώρα 1,50 και στην Κρήτη δυστυχώς έφτασε στο 1,07. Ναι. Όταν είναι επιβαρημένη η Κρήτη με τα μεταφορικά και τα λοιπά, με τα προβλήματα που έχει με τις ξηρασίες και τέτοια. Και όταν μας αδικούν και με το μεταφορικό ισοδύναμο, Πρόεδρε, αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή. Το μεταφορικό ισοδύναμο, άλλη κουβέντα. Εμείς προτείνουμε, για να μην σας πω πολλά, εμείς κύριοι και κυρία ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το εύλογο, η εύλογη χρεοκοπία, έχουμε χρεοκοπήσει και οι άλλοι, οι βιομήχανοι και οι μεσάζοντες και ιδιαίτερα τα σούπερ μάρκετ ψάχνουν να βρουν και βρίσκουν το εύλογο κέρδος της απληστίας. Αυτό γίνεται σήμερα. Αυτοί παίρνουν και καταδυναστεύουν και εμάς και τους καταναλωτές. Και την όποια, η όποια ακρίβεια υπάρχει στην κατανάλωση έχει καταφάει την αύξηση των μισθών και τα λοιπά. Γι' αυτό ζητάμε και αύξηση των συντάξεων. Δεν μπορεί με 400 ευρώ σήμερα σύνταξη ένας άνθρωπος που πάλευε όλη τη ζωή του, είτε και 500, να περάσει με τα φάρμακα που θέλει και τα λοιπά. Γι' αυτό και κάνουμε τις κινητοποιήσεις που εξαμπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Πρόεδρε, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να σας ευχαριστήσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Μισό. Ναι. Πολύ σύντομα. Τι ζητάμε εμείς? Στήριξη κτηνοτροφίας με 160 εκατομμύρια χθες. Ακατάσχετη πρώτη κατοικία στάβλη, αφορολόγητο πετρέλαιο, αυστηρή έλεγχη και βαριές τιμωρίες σε αυτούς που παραβιάζουν τους κανόνες παραγωγής τυριών. Τροποποίηση των νόμων ώστε να κλείσουν τα παράθυρα και οι πόρτες στους παρανομούντες. Σε αυτό συμφωνήσαμε προχτές με τον κύριο Αβγενάκη και για τους ελέγχους που είχαμε συνάντηση και για την τροποποίηση των νόμων. Αύξηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ιδιαίτερα σε εγωπρόβατα για την Κρήτη και τα νησιά, λέμε από 12 ευρώ να πάει στα 30 ευρώ ανά ζώο. Έτσι θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί και να επιβιώσει. Και τέλος, ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας σε όλη την Ελλάδα, με κάλυψη υγείας, της παιδείας, ψηφιοποίηση κτλ. Και να σας πω ένα νέο, ότι για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο, εμείς κάναμε ένα βήμα, σαν ΣΕΚ, ετοιμάσαμε ένα σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας και του αγροτοδιατροφικού τομέα σε σύνδεση με τον τουρισμό για την Κρήτη και τα νησιά, και τις επόμενες μέρες, μέσα στο μήνα, θα έρθουμε και στην Κρήτη να το παρουσιάσουμε. Ωραία. Το έκαναν τεστ και από εκεί έχουμε τον κύριο Στεφανάκη που μας βοήθησε. Χωρίς αμοιβή κανένας, γιατί εμείς δεν έχουμε και λεφτά. Σας δεν πληρωνόμαστε από πουθενά. Μόνο από τα μέλη μας. Πρόεδρε, είστε και καταιγιστικός. Θα τα ξαναπούμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.